τις εφημερίδες. Μιλάω για τους σημαντικούς κριτικούς. Mm-hmm. Τύπου Γιωργουσόπουλου, Χριστίδη, Σόκου. Αυτή η κριτική πάντα μου έχουν γράψει πολύ ωραία πράγματα. Δεν έχει δεχτεί αρνητικές κριτικές. Όχι. Ο Λαζόπουλος που φέτος επανήρθε, εγώ οφείλω να σε ρωτήσω, εσύ πες ό,τι θες. Που επανήρθε με μια δρυμία, ας πούμε. Τώρα δεν ξέρω να την πω κριτική, να την πω άποψη, να την πω επίθεση. Ο καθένας μπορεί να το χαρακτηρίσει όπως θέλει. Mm-mm. Αλλά πραγματικά επειδή το σχολιάσαμε και εμείς εδώ, αυτά που είπε φέτος και χωρίς το ξαφνικά, ας πούμε, ήταν λίγο έντονο, ήταν δηλαδή περισσότερο από άλλες φορές. Καταρχήν, σε ενημερώνουν εσένα ή δεν θες καν να ξέρεις, ας πούμε. Όχι. Πρώτον, δεν με ενημερώνουν. Δεύτερον, δεν μπαίνω να παρακολουθήσω τίποτα. Δεν βλέπεις. Γιατί θεωρώ ότι είναι χυδαίο πια αυτό που συμβαίνει. Δεν μπορώ να πω μια άλλη λέξη. Το θεωρείς χυδαίο αυτό. Βέβαια. Εσύ δεν το θεωρούσες. Το έχεις ψάξει ποτέ γιατί το κάνει? Όχι. Δεν είναι δικιά μου δουλειά. Αυτή είναι η δουλειά του μελλοντικού ψυχαναλυτή. Μάλιστα. Όχι δικιά μου. Πάντως δεν είναι κάτι normal. Δηλαδή, καταλαβαίνω το να παίξεις κάτι και να το δουν και να μην αρέσει. Καταλαβαίνω το να πεις κάτι και να σχολιάσεις αυτό που είπες. Έτσι, ένας εκεί που κάθεται να λέει μια φρικαλαιότητα, ας πούμε, για κάποιον, θεωρώ ότι είναι κάτι του μυαλού πρόβλημα. Δεν έχω τέτοιο πρόβλημα, γι' αυτό δεν θα πω. Είπε και έκανε και χιούμορ. Ξέρεις τι εύκολες τις έχω? Πανεύκολες. Θα τους έκανε ένα χιούμορ ότι θα πέσατε και μαζί. Θα έπεσες ποτέ μαζί του? Δεν έχω παρακολουθήσει. Θα έπεσες ποτέ μαζί του? Εγώ δεν έχω πρόβλημα με κανένα. Με κανένα. Επειδή είμαι αληθινή επαγγελματίας, εάν μου λέγαν το τάδε έργο, ο ρόλος αυτός πάει μόνο σε αυτόν τον άνθρωπο, θα τους έλεγα ωραία. Είναι καλός ηθοποιός με μη? Δεν νομίζω ότι έχει παίξει κανένα έργο. Δεν ξέρουμε αν είναι ηθοποιός. Mm-hmm. Δεν το δείξε εννοείς. Έχει παίξει το Δύο Παλαιστές στη Στέγη, έχει παίξει στο θέατρο. Εντάξει, αυτά δεν είναι έργα. Είναι προς την επιθεώρηση. Είναι άλλου τύπου πράγματα. Μάλιστα. Και δεν τα έχω δει κιόλας. Εγώ δεν εκφέρω γνώμη όταν δεν έχω δει κάτι. Και ξέρεις γιατί? Δεν έχω καμιά εκπομπή για να πουλήσω τίποτα. Mm-hmm. Εγώ εκθέτω τον εαυτό μου, τις απόψεις μου, το έργο μου, αυτό που γράφω, και το εκθέτω πολύ άνετα και ελεύθερα και μπορεί όποιος θέλει να έρθει να μου κάνει μια καλή, μια κακή κριτική. Είναι μέρος της δουλειάς μας. Η Μαριτίνα θα είναι αύριο στην πρεμιέρα? Βεβαίως, γίνεται να λείψει η Μαριτίνα. Πόσο είναι η Μαριτίνα τώρα? Γάλη, γυμνάσιο.